Και πάμε στον ανταποκριτή μα στη Μόσχα του Θανάση Ευγενό για να δούμε. Θανάση, είδαμε ήδη την πρώτη σφοδρή αντίδραση του Κρεμλίνου στη δολοφονία Χανίγε. Και το ερώτημα είναι η Ρωσία που είναι κοντά στο Ιράν, πώ θα αντιδράσει και πώ εξηγεί το γεγονό ότι κατάφερε το Ισραήλ να σκοτώσει μέσα στην Τεχεράνη. Αν είναι το Ισραήλ, παραλαμβάνω, δεν έχει αλάβει ψήμα στην ευθύνη, τον διοικητή τη Χαμά, τον ηγέτη τη Χαμά. Καλησπέρα Νίκο. Δεν υπάρχουν δηλώσεις από ρωσικής πλευράς για εννοώ από μεγάλους αξιωματούχους της πρώτης κατηγορίας. Αυτοί που τοποθετήθηκαν μέχρι στιγμής είναι όλοι οι εκπρόσωποι του Κρεμλίνου για παράδειγμα ή ο αρχικός, ο υφυπουργός εξωτερικών, Αξιωματούς ο κ. Μποκτάνο, είναι ο ειδικό απεσταλμένος α, του Βλαντίμιρ Πούτιν. Έχουμε κατηγορηματικές καταδίκες, έχουμε χαρακτηρισμούς όπως απαράδεκτη πολιτική δολοφονία για την επίθεση εναντίον του Χανίγια. Δεν υπάρχει καμία εμφιβολία στη Μόσχα ότι το Ισραήλ είναι ο αυτούργό της επίθεσης και πολύ περισσότερο ότι κρίσιμες πληροφορίες και κάποια δορυφορικά δεδομένα έδωσαν οι Ηνωμένε Πολιτείε στο Ισραήλ, χωρίς δηλαδή συνεννόηση με την Ουάσιγκτον δεν θα μπορούσε να έχει υπάρξει τέτοιο χτύπημα. Ε, πέραν από τις ε, καταδίκες υπάρχουν και εκτιμήσεις ε, που θεωρούν ότι θα, αυτό που συνέβη ήταν πάρα πολύ αρνητικό για την ευρύτερη περιοχή ότι σίγουρα δεν θα μπορούμε να μιλάμε πλέον για διαπραγματεύσεις όπως ανέφερες μεταξύ Δύσης ή άλλων μεσολαβητών υποτιθέμενων για να υπάρξει κάποιο είδου εκτόνωση στην γενοκτονία, στη γενοκτονία που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Γάζα είναι φανερό λοιπόν ότι θα δούμε μια κλιμάκωση. Το ερώτημα είναι τι είδους κλιμάκωση θα είναι αυτή και πόσοι ακόμη παίκτες θα εμπλακούν σε αυτή την Λίγο. ιστορία. Ε, υπάρχουν πολλοί Ρώσοι αναλυτές και σχολιαστές στα Ρωσικά Μέσα Ενημέρωσης οι οποίοι εκτιμούν ότι αυτή η ανεξέλεγκτη δράση του Ισραήλ θα οδηγήσει οπωσδήποτε σε μια παγκόσμια εξάπλωση της τρομοκρατίας. Θα ζήσουμε δηλαδή παρόμοια ίσως χτυπήματα όπως έχουμε ζήσει στο παρελθόν, πολυέμακτα, εναντίον επίση αθώων και χαρακτηρίζουν κάποιοι από αυτούς το ρόλο ειδικά του Πρωθυπουργού της, του Ισραήλ, του κυρίου Νετανιάχου, ότι αποδεικνύει με αυτό το χτύπημα πως είναι αδίστακτος εγκληματίας. Θανάση Ευγενές, ναι, ευχαριστούμε.